Ξέρεις ποιο είναι το πιο επώδυνο συνέστημα στον κόσμο? Είναι το πως δεν σε χρειάζεται κανείς. Πιστεύω πως τα καλά πράγματα στη ζωή συμβαίνουν σε αυτούς που το προσπαθούν. Τουλάχιστον εγώ έτσι μεγάλωσα. Σίγουρα η προπόνηση κουράζει, αλλά αξίζει και παλεύω γι' αυτό. Οι ανθρώπινες σχέσεις βλέπεις τώρα φροντίδα. Δεν έχεις πάντα κουράγιο. Καμιά φορά θες να τα παρατήσεις. Αλλά με τη σωστή προπόνηση, όταν μένεις μόνος σου με την μπάλα, ξέρεις πια τι πρέπει να κάνεις. Κι εγώ που είμαι σε όλο αυτό? Όχι. Για μένα η σχέση μας ήταν περισσότερο ένας χορός. Αφέθηκα στο ρυθμό της. Χάθηκα στην κίνηση. Δεν ήμουν μόνη. Όλοι είμαστε μόνοι. Όχι. Εσύ παίζεις πάντα μόνος. Ναι, κατά κάποιο τρόπο. Στη σύγκρουση φαίνεται πως παθαίνω. Ο χρόνος που βγαίνει δύο. Μα η διαφωνία στη σχέση δεν είναι σύγκρουση. Αλλά... είναι εξερεύνηση. Τι εξερευνάς? Όρια. Πού πατάει ο σύντροφός σου? Πόσο μπορεί να σε στηρίξει? Πόση όθηση μπορεί να σου δώσει? Αν ξέρει να υποχωρεί όταν χρειάζεται? Οι άνθρωποι φεύγουν. Και κανείς δεν μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό. Φεύγουν, αλλά τουλάχιστον ήταν εδώ.